προτείνω να ξεκινήσουμε με τη Σιτία. Να ξεκινήσουμε με αυτή την επαφή που είχαν οι μαθητές στο γυμνάσιο του πρώτου γυμνασίου με τα μυστικά που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με την Καρέτα Καρέτα. Μια πρωτοβουλία βέβαια που έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Και αυτό για πολλούς λόγους. Στην περιοχή της Σιτίας υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ναι. Ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, όλες αυτές οι δράσεις με επίκεντρο την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα παίρνουν ξανά μπρος και οι εθελοντές για ακόμα μία φορά με την πολύ όμορφη παρουσίασή τους, αλλά και με την εμπειρία που ήδη έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής τους, μπόρεσαν και μετέδωσαν στα παιδιά όλη αυτή την πληροφορία και νομίζω ότι τους έκαναν μελλοντικούς βοηθούς τους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μαράκη. Είναι εθελοντής προστασίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα Σιτίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάντα όταν μας καλείτε και αναδεικνύετε τα θέματα περιβάλλοντος γιατί είναι μέρος της ζωής μας. Γενικά το μέλλον έχει να κάνει με τη νέα γενιά. Είναι λέξεις, είναι όροι, είναι έννοιες που έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους. Και φαντάζομαι αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε αντικείμενο, θα πρέπει λίγο να εστιάσουμε και να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Και γι' αυτό το λόγο και εσείς, στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης φιλοσοφίας, βρεθήκατε στο πρώτο γυμνάσιο στη Σιτία, προκειμένου να ανταλλάξετε ιδέες και να βάλετε σε αυτό το τρυπάκι πραγματικά εφήβους που είναι η επόμενη μέρα. Όπως τα λέτε ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Η ομάδα εθελοντών προστασίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα Σιτίας, μετά από πρόσκληση των καθηγητριών που έχουν αναλάβει την περιβαλλοντική, ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ρώτησαν τα παιδιά με τι θέλετε να ασχοληθείτε φέτος και τους είπαν τη χελώνα Καρέτα-Καρέτα που υπάρχει στη Σιτία. Λοιπόν, μιλάμε για 30 παιδιά. Εμείς πήγαμε 7 άτομα από την ομάδα μας, μιλήσαμε στις αρχές του Μάρτη στα παιδιά, τους ενημερώσαμε και τους είπαμε τις γνώσεις μας, αυτά που έχουμε, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως, που έχουμε αποκομίσει 15 χρόνια λειτουργίας της ομάδας μας. Αλλά αυτό που είδαμε, που αποκομίσαμε, είναι ότι τα παιδιά γνώριζαν πολλά πράγματα για τη χελώνα, οι καθηγήτριες τους είχαν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και ο ρόλος μας ήταν καθαρά επικουρικός. Οι ερωτήσεις τους, η σοβαρότητά τους και ο τρόπος που παρακολουθούσαν τις ομιλίες μας δείχνει ότι είχαν επεξεργαστεί το θέμα και πραγματικά το είχαν επεξεργαστεί. Έχουν κάνει πολλή δουλειά, μάλιστα έχουν τυπώσει διάφορες τσάντες, έχουν ζωγραφίσει, θέλουν να το μεταδώσουν και στην πόλη ολόκληρη. Για μας ήταν όχι συγκινητικό μόνο, αλλά εντυπωσιακό το ότι γνώριζαν πολλά πράγματα. Τους μιλούσαμε 2 ώρες, δεν θέλαν να φύγουν, απόξω ήταν οι γονείς που θέλαν να τα πάνε στα φροντιστήρια και δεν θέλαν να κουνήσουν. Αναλύσαμε και άλλα θέματα της θάλασσας. Επεκταθήκαμε δηλαδή εκτός από τη χελώνα και για τη φώκια και για άλλα είδη. Μας άρεσε πάρα πολύ ότι γνώριζαν πολλά πράγματα. Κύριε Μαράκη, τα παιδιά τι σας ρώτησαν, γιατί πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, εσείς έχετε και επιτόπια παρουσία, είτε στις θάλασσες, έχετε βοηθήσει κατά καιρούς. Σας είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο χρονικό διάστημα με τον ΑΣΒΟ που είχε βρεθεί στα σκουπίδια. Δηλαδή, έχετε μια σφαιρική εικόνα, όχι μόνο για τις χελώνες, αλλά και για όλα τα ζωάκια που θα βρεθούν στην περιοχή. Και θέλουν βεβαίως τη βοήθειά σας. Τα παιδιά τι απορίες είχαν, τι σας εξέφρασαν? Να σας πω, τα παιδιά είχαν αυτό που σας είπα, μας εντυπωσίασε ότι είχαν πλήρη εικόνα. Στην ουσία, οι ερωτήσεις ήταν φυσικά μέσα στο περιβάλλον και παρακολουθώντας την εκπομπή σας, βλέπουμε ότι και την ανοιγοσυχία και των ψαράδων που προβάλλατε προηγουμένως. Κάποιες οικογένειες των παιδιών είναι ψαράδες, είναι επαγγελματίες. Αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι, εδώ στη Σιτία, έχουν αλλάξει η νοοτροπία. Φώκες, χελώνες, δελφίνια. Τα βλέπουν με άλλο μάτι πια. Θεωρούν ότι και αυτό το που περνάνε στα παιδιά, τα παιδιά και οι γονείς τους και οι καθηγητές τους,
υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία πλέον στον τόπο μας. Και αυτό αν επεκταθεί θα καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε σύνολο. Αυτά που λένε συνέχεια οι επιστήμονες αλυσίδα, αλυσίδα, κρίκος, κρίκος, θα μην σπάσει. Όλο αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε. Να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες ερωτήσεις. Εγώ νομίζω ότι απλά ήτανε, τα παιδιά έχουν δημιουργήσει ένα puzzle, το οποίο εμείς ήμασταν ένα μικρό, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο η γνώση τους για το περιβάλλον και για τη Χελώνα κυρίως. Εμείς ήμασταν ένα μικρό κομμάτι που κάπως συμπληρώσαμε το puzzle αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που θα συμπληρωθεί των παιδιών είναι η επίσκεψή τους στη Ζάκυνθο το Μάιο περίπου, το οποίο κάνοντας αίτηση οι καθηγήτριές τους, δέχτηκαν το σχολείο τους και εκεί τρεις μέρες θα μπορέσουν να κάνουν επιτόπου στο πεδίο, θα τους φιλοξενήσει η Αρχέλων και θα κάνουν στο πεδίο δράσεις και εκεί θα κλείσει όλο αυτό το όμορφο που δημιούργησαν. Μπράβο, μπράβο. Μόνα τους τα παιδιά επέλεξαν τη Χελώνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να θέλουν να πάει αυτό το πράγμα παρακάτω. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τα παιδιά μετά την επίσκεψή τους στη Ζάκυνθο και νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δουν έτσι από κοντά και όλα αυτά τα οποία θεωρητικά τους έχετε αναφέρει εσείς να τα δουν στην πράξη πώς ακριβώς γίνονται. Ναι, φυσικά. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές τους Άντζελα Χάν, Σιράν, Πετροσιάν και Μαζονάκη Γεωργία. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά που... όχι την αγωνία τους ακριβώς, αλλά τον ενθουσιασμό που δείχνουν πλέον για το περιβάλλον. Είναι αυτονόητα όλα αυτά τα πράγματα για τους νέους ανθρώπους. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε χάσει λίγο το μέτρο. Και θεωρώ ότι αυτές οι πράξεις και οι δικές μας αλλά και το ότι δημιουργείται το μέλλον και δεν θέλουμε να λειτουργεί διαφορετικά, η προσπάθειά μας αυτή έχει δημιουργεί μέλλον. Δεν θέλουμε να εμφανίσουμε το μέλλον ούτε να το... Ναι. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς που... Υποχρέωσή μας, κύριε Μαράκη, υποχρέωσή μας. Το βήμα αυτό. Υποχρέωσή μας. Σκυλάκος είναι από πίσω. Ωραία. Από εσάς. Χίλια συγγνώμη. Από πίσω από εσάς, ναι. Εκεί στην κουνιστή Πολυθρόνα, μας έχει προκαλέσει εντύπωση. Προηγουμένως πήγαινε και μπρος πίσω. Είναι μέλος της οικογένειας. Είναι ο Πάπης ο φοβερός. Σωστά, μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.